Με 412 νέου δόκιμου στη και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία τη η σχολή δοκίμων στη φυλάκων παρά τα σενάρια που κατά καιρού ακούστηκαν ακόμα και η έκκλησιμό τη. Η σχολή το τμήμα δοκίμων στη φυλάκων θα λειτουργήσει κανονικά και την εκπαιδευτική περίοδο 2010-2011, όπω και θα συνεχίσει να λειτουργεί και τα επόμενα χρόνια. Ε, ήδη ε, στις 5 του Οκτώβρη κατετάγησαν στην ελληνική αστυνομία τα παιδιά που πέτυχαν από τις Πανελλήνιες. Στο τμήμα μας έχουν εισέλθει τα άτομα που αναφέρεται, 412 δόκιμοι αστιφυλάκες, οι οποίοι πραγματοποιούν την βασική στρατιωτική τους εκπαίδευση. Έχουμε εκπαιδευτές του στρατού και οι εκπαιδευτές του τμήματός μας από κοινού πραγματοποιούν τη βασική στρατιωτική τους εκπαίδευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός. Μετά την λήξη της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, 120 από τους εκπαιδευομένους θα κατανεμηθούν στο τμήμα δοκίμων στη φυλάκων Καρδίτσας και 150 στο τμήμα δοκίμων στη φυλάκων Ρεθύμνου της Κρήτης. Βέβαια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της σχολής Αστιφυλάκων, Αναμένουμε και την εκπαίδευση 360 ειδικών φρουρών, των οποίων ο διαγωνισμός ήδη έχει περιοθεί και έχουν γνωστοποιηθεί τα ονόματα των επιτυχόντων. Δοκιμία στη φύλακη, η οποία αμέσω μετά το τέλο τη εκπαίδευσή του θα καλύψουν τα σημαντικά κενά που κατά κοινή ομολογία υπάρχουν στην ελληνική αστυνομία, λόγω κυρίω των πολλών αιτήσεων για συνταξιοδότηση. Οι εισερχόμενοι στο σώμα τη ελληνική αστυνομία έρχονται να καλύψουν τα οργανικά κενά που έχουν δημιουργηθεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας με την αποχώρηση αστυνομικών λόγω συνταξιοδότησης και αυτά τα κενά μεριμνά το Αρχηγείο της Αστυνομίας και το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη να καλύπτει με την εισαγωγή νέας δύναμης στο αστυνομικό σώμα. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα φαίνεται να προτιμούν τα σώματα ασφαλείας ακόμα και νέοι οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει ήδη από κάποιο ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα αφού έτσι εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό το επαγγελματικό τους μέλλον. Σε αντίθεση με τους άλλους κλάδους όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο άσχημα αναφορικά με την εργασιακή τους αποκατάσταση.